τακτική συνεδρίαση και οι κυριότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ήσαν επιγραμματικά ή κατωτέρω. Καταρχήν, το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα, αν δεν κάνω λάθος ομόφωνα, πλην της λαϊκής εισπύρωσης, στήριξε το αίτημα των εργαζομένων και του καζίνο Λουτρακίου για την μη δημιουργία νέου καζίνο στο νομό Αττικής και συγκεκριμένα στο ελληνικό, στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού, γιατί φημολογείται ότι με την πώληση του ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ στον μοναδικό επενδυτικό όμιλο που έχει αξιολογηθεί, θα προβλέπεται και η δημιουργία νέου καζίνο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο υπάρχον καζίνο του Λουτρακίου, το οποίο ενημερώνω ότι υπήρχε ομόθυμη στήριξη για την λειτουργία του, για την έναρξη λειτουργίας του το 1995 και από τον Δήμο Κορινθίων και από την τότε Νομαρχία Κορινθίας, αλλά και από όλους τους φορείς της Κορίνθου. Σήμερα απασχολούνται στο καζίνο 1.500 περίπου εργαζόμενοι, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι από τον Δήμο Κορινθίων, αλλά και από τον Δήμο Κορινθίων να μην ήσαν, είχαμε υποχρέωση να στηρίξουμε αυτό το αίτημα, διότι καταλαβαίνετε ότι αν θα λειτουργήσει νέο καζίνο εντός της Αττικής, θα επηρεάσει αφάνταστα το καζίνο του Λουτρακίου. Το καζίνο του Λουτρακίου, το οποίο, όπως υπόθηκε τόσο από τον πρόεδρο των εργαζομένων του καζίνου, όσο και από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου, τον κύριο Τσούμπα, κάθε μήνα σχεδόν πέφτουν 40 εκατομμύρια από τη μισθοδοσία. Καταλαβαίνετε ότι στον Δήμο Κορινθίων και στον Δήμο Λουτρακίου, μόνον από τις μισθοδοσίες να πέφτουν στην αγορά 40 εκατομμύρια, είναι ένα νούμερο πάρα πολύ μεγάλο. Πέραν του γεγονότος ότι και οι τοπικές επιχειρήσεις προμηθειών και τροφοδοσίας λειτουργίας του καζίνου και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπήρχε λοιπόν ομόφωνο αίτημα στήριξης του αγώνα αυτού, διότι μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που είχε επηρεάσει τον Δήμο Κορινθίων, τους δημότες της Κορίνθου, το κλείσιμο την τελευταία δεκαετία της Κορφίλ, της Ολινουργίας, της Βέκα, της Ελβιονή κλπ. Καταλαβαίνετε ότι αν θα είχαμε και σήμερα ένα νέο τέτοιο πλήγμα με απολύσεις εργαζομένων, η κατάσταση θα ήταν αφόρητη για τον κόσμο της Κορίνθου. Ένα δεύτερο θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο ήταν οι πωλήσεις ακινήτων του Δημοσίου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Είχαμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενη συνεδρίαση, είχαμε πάρει απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου για αίτημα παραχώρησης του πεδίου βολής στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με μια παλαιότερη απόφαση. Αυτή δεν ευδοκίμησε τελικά, την στείλαμε και στο ΤΑΙΠΕΔ και στους αρμόδιους υπουργούς, δεν τελεσφόρησε. Τώρα με μια ολοκληρωμένη πρόταση, και οφείλω να το πω αυτό, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε, η κίνηση πολιτών δημιούργησε έναν οδικό χάρτη, θα τον λέγαμε, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε τα ακίνητα με τα όποια αποτελέσματα έλθουν. Μιλάμε για τα ακίνητα όχι μόνο του πεδίου βολής που είναι 433 στρέμματα, αλλά και για το παλιό αεροδρόμιο του Λεχαίου 288 στρέμματα, τις δύο οικονομικές εφορίες στην Οδό Αποστόλου Παύλου 23, το οποίο σήμερα είναι κτίριο ανενεργός, στεργάζει μόνο τις υπηρεσίες του ελεκτικού συνεδρίου, ελάχιστους υπαλλήλους δηλαδή, αλλά και το κτίριο επί της Οδού Πατρών που λειτουργεί σήμερα η εφορία. Καθώς επίσης και ένα άλλο ακίνητο 32 στρεμμάτων στην Παθαρίστρα για business park. Ζητάμε λοιπόν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αυτά να παραχωρηθούν στο Δήμο Κορινθίων. Η απόφαση ήταν ομόφωνη πλην της λαϊκής εισπύρωσης που δεν θέλησε να συμμετέχει σε αυτή την απόφαση, θεωρώντας είτε πάνε σε ιδιώτες είτε πάνε στον Δήμο, πάλι από ιδιώτες θα χρησιμοποιηθούν. Πάση περιπτώσει, σεβαστή και αυτή η άποψη. Σχεδόν ομόφωνα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει αυτόν τον οδικό χάρτη, να ζητήσει τόσο από το ΤΑΙΠΕΔ όσο και από τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα, σε συγχορδία θα έλεγα με τους Κορίνθιους βουλευτές, να διεκδικήσουμε αυτά τα ακίνητα να περιέλθουν στο Δήμο Κορινθίων για αξιοποίηση και ανάπτυξη σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα, όπως κατά καιρούς έχουμε λάβει αποφάσεις για κάθε ένα από αυτά. Πέραν τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε και μερικά άλλα θέματα.
Το ένα θα σας πω ότι ένα θέμα σε έκτακτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτο θέμα ήταν, ικανοποίησε το αίτημα του Κέντρου Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού υπό την Προεδρία του Παναγιώτη του Λαμπρινού να επιχορηγήσουμε εκτάκτως 60.000 συν ΦΠΑ για την αντικατάσταση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου Χιλιομοδίου, το οποίο δεν είναι σήμερα στην καλύτερη κατάσταση. Να αποδεχθεί λοιπόν το ΚΕΠΑΠ τα χρήματα αυτά που είναι έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο. Στη συνέχεια να εγκρίνουμε ξανά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, έτσι προβλέπει η διαδικασία, και να δημοπρατηθεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου του Χιλιομοδίου. Επίσης, ένα άλλο θέμα που πέρασε μέσω της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος ήταν ένα νέο έργο 55.000 ευρώ, συμπληρωματικό θα έλεγα, για τον σιδηροδρομικό σταθμό της Κορίνθου, και επί τη ευκαιρία να κάνουμε μια ενημέρωση πού βρίσκεται το έργο, όλο το έργο, όχι μόνο ο σιδηροδρομικός σταθμός, αλλά και οι γραμμές. Το έργο, όπως θα δείτε, εκτελείται ταχύτατα πλέον. Μετά την ευδοκίμηση του τρίτου διαγωνισμού από τον ΟΣΕ για την απομάκρυνση των παλαιών βαγονιών, των 40 περίπου βαγονιών του ΟΣΕ, τα οποία θα πάνε για σκραπ, ήδη τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν αρχίσει εργασίες απομάκρυνσης των βαγονιών για παλιοσίδερα από τον ΟΣΕ, και ο Δήμος προχωρά, ήδη θα δείτε τα μηχανήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές που αναπλάσουν τον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες και μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπως ακριβώς έχουν εγκριθεί από την ΓΕΑ ΟΣΕ. Ενημερώνω όμως τους συμπολίτες, λέχθηκε και από τον Δήμαρχο χθες το βράδυ, ότι κάποιοι, σε εισαγωγικά, δεν γνωρίζω τους λόγους, ή τουλάχιστον δεν θα ήθελα να τους πω, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολλά και προεκλογική περίοδο έχουμε, καθημερινά βάζουν εμπόδια σε αυτό το περίφημο έργο της ανάπλασης της εισόδου της Κορίνθου στο σιδηροδρομικό σταθμό. Καθημερινά έχουμε καταγγελίες τόσο στην ΓΕΑ ΟΣΕ, όσο και στον ΟΣΕ, αλλά και στην εφορία νεωτέρων μνημείων, ότι ο Δήμος εκεί αποξυλώνει τις γραμμές, δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες δεν προβλέπονται κλπ. Και δυστυχώς βέβαια για αυτούς οι εργασίες δεν έχουν σταματήσει, διότι εμείς εκτελούμε αυτά που πρέπει να εκτελέσουμε. Οι σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα και με την έγκριση της ΓΕΑ ΟΣΕ, δεν απομακρύνονται, παραμένουν στο συγκεκριμένο χώρο, αναδεικνύουμε το περιβάλλον, θα φυτέψουμε γκαζόν γύρω-γύρω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και ενδιάμεσα μεταξύ των δύο γραμμών θα τοποθετείται η άσπρη κροκάλα, όπως υπήρχε μέχρι σήμερα, στο όριο των σιδηροδρομικών γραμμών. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 3 ή 4 μέτρων από την συμβολή των οδών Λεωφόρου Αθηνών και Δαμασκηνού μέχρι τον κόμβο της Ποσειδονίας. Έτσι θα μπορούν οι Κορίνθιοι να απολαμβάνουν τον περίπατό τους, αφού προηγουμένως βέβαια κατεδαφίσουμε και το τελευταίο κομμάτι της μάντρας, που είναι γύρω στα 20 μέτρα, αλλά δεν μπορούσαμε μέχρι σήμερα, επειδή ήταν από μπετό και εμπόδιζε τα βαγόνια που ήσαν κάτω από την συγκεκριμένη μάντρα. Τώρα με την απομάκρυνση των βαγονιών, η πρώτη δουλειά είναι να καταδαφιστεί και αυτό το κομμάτι, οπότε θα έχουμε ένα άπλετο φως στη συγκεκριμένη περιοχή, μετά βέβαια και την απομάκρυνση όλων των βαγονιών. Σας προανέφερα ότι προχωρούμε ταχύτατα στην ανάπλαση του χώρου, θα φυτέψουμε τον καζόν, ήδη τοποθετείται το χώμα και αρδευτικά συστήματα, καθώς και φωτισμός. Μέσα το κτίριο θα εγκαταστήσει την πολεοδομία και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, έτσι θα έχουμε και κέρδος από την καταβολή ενοικίων σήμερα που δίδουμε σε ιδιώτες, και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα με συγκεντρωμένες όλες τις υπηρεσίες τεχνικού περιεχομένου, πολεοδομικά, τεχνικά κλπ. Στον συγκεκριμένο χώρο. Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε διάφορους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν σχέση κατά κύριο λόγο με έργα της περιφέρειας. Όσο και αν έχει κατηγορηθεί από κάποιους η Δημοτική Αρχή του Αλέκου του Πνευματικού ότι στην περιφέρεια δεν γίνεται τίποτα, τελικά αν θα δείτε στα θεματολόγια του Δημοτικού Συμβουλίου, η συντριπτική πλειοψηφία των έργων εκτελείται στην περιφέρεια. Ό,τι είχαμε πει προεκλογικά το κάνουμε πράξη. Και δεν μιλάμε μόνο για το νερό, που από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να δίνεται νερό σιγά σιγά στην Φαλίας, όπως τελευταία είπαμε και δεν το είχαμε πει προεκλογικά ότι θα δώσουμε νερό πόσιμο από τη Συμφαλία. Εμείς αυτό που είχαμε υποσχεθεί ήταν νερό επαρκές, επάρκεια νερού σε όλο τον καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων. Εμείς
Πέρα από αυτό, μετά τον Απρίλιο του 2013 την έγκριση της διαχειριστικής μελέτης του νερού, θα δώσουμε νερό στην Φαλίας. Από την προσεχή εβδομάδα, όπως έχει γνωστοποιήσει ο Δήμαρχος, σταδιακά θα αρχίσουμε ένα-ένα κομμάτι που τελειώνει το δίκτυο ίδρυυσης, η περίφημη διαδικτύωση όπως λέμε, η οποία θα φτάνει από τον Κόρφο μέχρι το Κατακάλι και από το Στεφάνι και το Αγιονόρι μέχρι την Κλένια και από τον Αγιάννη και τα Θήκια και το Αλαμάνο. Έτσι θα έχουμε μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο το ένα ουσιαστικά θα αλληλοτροφοδοτεί την άλλη περιοχή. Επίσης ολοκληρώσαμε και το κομμάτι της ενότητας Άσου Λεχείου, ένα κομμάτι 1.600 μέτρα, το οποίο ήδη συνδέθηκε και τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει ο Δήμαρχος πότε θα είμαστε έτοιμοι και εκεί να δώσουμε νερό στην Φαλίας, πόσιμο νερό στην Φαλίας και στη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχείου, αρχής γενομένης από τον Άσο που ήδη είναι έτοιμο το δίκτυο. Τα έργα λοιπόν που χθες εγκρίθηκαν, οι παρατάσεις, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και όλα αυτά τα τεχνικού περιεχομένου στοιχεία, είναι για το Αγιονόρι οι λιθοδομές, έργο το οποίο σχεδόν ολοκληρώνεται. Είναι στο κέντρο του χωριού οι λιθοδομές που αναδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του Αγιονορίου, σε συνέχεια των προηγούμενων έργων της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του Χρήστου του Χασικίδη, που και εκεί είχαν γίνει έργα λιθοδομών. Επίσης, ένα άλλο έργο στο Αγιονόρι ήταν και το τυχείο αντιστήριξη στην είσοδο του χωριού, το οποίο την προσεχή εβδομάδα αρχίζουν οι εργασίες σε 15 ημέρες, όπως μας ενημέρωσε ο εργολάβος, είναι κάτω από την εκκλησία του Αγίου Μάμα και αυτό μπαίνει μπροστά, εγκρίθηκε χτες η τροποποίησή του. Επίσης, εγκρίθηκαν ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ένα έργο πολύ σημαντικό, χρόνιο θα έλεγα, με τους φωτεινούς σηματοδότες στην πόλη της Κορίνθου. Και όχι μόνο στην πόλη της Κορίνθου. Γνωρίζετε ότι ήδη επισκευάσαμε και συντηρήσαμε τον φωτεινό σηματοδότη στον κόμβο του Άσου, το σημείο το οποίο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Τοποθετούνται οι φωτεινοί σηματοδότες στην περιοχή του Λεχαίου και στην περιοχή του Περιγυαλίου, είναι σχεδόν έτοιμοι για να λειτουργήσουν και τοποθετήθηκαν και οι δύο κόμβοι, ο ένας στην περιοχή της Κορίνθου, στο κέντρο της Κορίνθου, στη συμβολή των οδών Εθνικής Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού. Οι παλιοί Κορίνθοι θα θυμούνται το παλιό φανάρι, τοποθετήθηκαν νέα φανάρια, είναι έτοιμο να δοθεί και αυτό σε χρήση, όπως επίσης και το δεύτερο φανάρι στην συμβολή των οδών Κολιάτσου και Αποστόλου Παύλου. Ήδη θα τα βλέπουν, έχουν τοποθετηθεί. Μένει ο εργολάβος να κάνει τις απαραίτητες τεχνολογικές ρυθμίσεις για να αρχίσουν να λειτουργούν τα φανάρια και να καλυτερεύσει το κυκλοφοριακό στην πόλη της Κορίνθου, αλλά κυρίως θα έλεγα προσωπικά να λείψουν και τα όποια μικροατυχήματα έχουν συμβεί στους δύο αυτούς κόμβους. Επίσης, ένα άλλο έργο που εγκρίθηκε ο ανακεφαλαιωτικός ήταν τα ρήθρα αποχετευτικού που έγιναν στη Δημοτική Ενότητα της Τενέας, στον Άγιο Βασίλειο, ενώ ενημερώνω ότι επίσης εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή για το τελευταίο γήπεδο το οποίο είναι να κατασκευάσουμε, το γήπεδο του Αγίου Βασιλείου, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Δόθηκε έκπτωση, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 38-39% από τον ανάδοχο. Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, ήδη είναι στο ελεκτικό συνέδριο για τον απαιτούμενο προσυμβατικό έλεγχο και σε ένα μήνα ελπίζουμε να έχουμε και συμβασιοποίηση του έργου από πόρους του Δήμου για να προχωρήσει και αυτό το έργο. Θα είναι το ένατο γήπεδο ποδοσφαίρου αυτά τα τρία χρόνια που έχουμε διανύσει. Επίσης, εγκρίθηκε η τροποποίηση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, όπως λέγονται τεχνικά, για την πλατεία στα Γιαννιώτικα, αλλά και για την αγροτική οδοποιία της Ελιγίας, η οποία ήδη εκτελείται, καθώς επίσης και η αγροτική οδοποιία 615.000 ευρώ από το πρόγραμμα αγροτικής αναγέννησης, το παλιό Μπαλτατζής θα έλεγα, στην περιοχή του Σαρονικού και συγκεκριμένα στα Θήκια. Είναι ο αγροτικός δρόμος, ένας μεγάλος δρόμος που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί. Έχουν ξεκινήσει εργασίες ταχύτατα από τα Θήκια μέχρι το Ρητό. Αυτά ήταν τα βασικότερα θέματα που απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προς ενημέρωση των συμπολιτών μας.